Καλησπέρα σας, Βασιμιώτατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή Εμείς σας. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Ευχαριστούμε θερμά. Εδώ και καιρό, λοιπόν, αναπτύχθηκε μια έντονη κουβέντα στην κοινωνία για την αναγκαιότητα της λήψης των μέτρων και μια κουβέντα η οποία, αν θέλετε, εξειδικεύτηκε και στο θέμα της Εκκλησίας, στο γιατί έμειναν οι εκκλησίες κλειστές για τους πιστούς και μάλιστα σε μια δύσκολη περίοδο, την περίοδο του Πάσχα. Ποια είναι η δική σας η θέση επί του θέματος? Κοιτάξτε, το γράφω και στο κείμενο ήταν πάρα πολύ σκληρό για μας να κλείσουμε τις εκκλησίες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εάν κανείς αρρώστησε, να έμενε σπίτι το πολύ πολύ, αλλά να κλείσουν τις εκκλησίες δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και ήταν πρωτόγνωρο. Και θα έλεγα, μας ευνηδίασε. Και ειδικά τον απλό κόσμο. Όμως τα πράγματα ήταν έτσι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Έπρεπε να προσαρμοστούμε και να υπακούσουμε στις επιτάγειες και της πολιτείας και της επιστημονικής κοινότητας. Παρόλο ότι υπήρξαν, σας είπα, και αντιδράσεις και πολύ στεναχώρια και πολλή συζήτηση. Δεχτήκατε και εσείς έντονη πίεση από μερίδα των πιστών, έτσι? Ναι, βεβαίως δέχτηκα και ακόμα δεν έχει κουπάσει αυτό, έτσι δεν μπορούν να το ανεχτούν. Τους καταλαβαίνω όμως απόλυτα από τη μία πλευρά, γιατί κι εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να διανοηθώ να μην εκκλησιαστώ. Όχι το από με επίσκοπος, αλλά πάντοτε και λαϊκός ήμουνα. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν θα ήμουν την μεγάλη εβδομάδα στην Εκκλησία. Αυτό είναι κάτι, θα έλεγα, αβάσταχτο για έναν άνθρωπο που είναι μέσα στην Εκκλησία. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη, είναι έτσι τα πράγματα τα οποία δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Σεβασμιότατε, τώρα που είμαστε μακριά από το γεγονός, από τα γεγονότα, από την περίοδο εκείνη τη δύσκολη του Πάσχα, μήπως ενδεχομένως δεν η Ιερά Σύνοδος δεν συζήτησε επί της ουσίας ή δεν διαπραγματεύτηκε, δεν είναι δόκιμη η λέξη, με την πολιτεία το να παραμείνουν ανοιχτές οι εκκλησίες? Και το λέω αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, η πολιτεία δέχτηκε τη λειτουργία των σούπερ μάρκετ και το πώς αυτό ρυθμίζεται με τις αποστάσεις των πολιτών μέσα σε αυτά και δεν δέχτηκε το αυτόν ακριβώς το ίδιο να κάνει ένας ιερέας. Νομίζω ότι εκείνες τις μέρες ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα. Έπρεπε να πάρθουν επίγοντα μέτρα. Βεβαίως δεν μπορούσε να κλείσει και τα σούπερ μάρκετ εντελώς, πως οι άνθρωποι θα μπορούσαν να φάνε. Αλλά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είμαστε έτοιμοι πάντως. Γι' αυτό είπα και ευνηδιαστήκαμε. Και δεν είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε αυτά τα μέτρα, αλλά έπρεπε να γίνουν. Δεν υπήρχε, θα έλεγα, περιθώριο διαπραγματεύσεων περισσότερων. Δεν είναι ένα θέμα που θα εξελισσόταν μετά από καιρό. Έπρεπε να πάρθουν άμεσα αποφάσεις. Εκεί λοιπόν, θα έλεγα, ευνηδιαστήκαμε. Γι' αυτό και υπήρξε μια δυστοκία στην αρχή. Αλλά μετά το καταλάβουμε ότι έτσι έπρεπε να γίνουν. Σας είπα, είχε πολύ πόνο αυτό, έτσι. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και καταλαβαίνω όσους αντιδρούσαν, αλλά από την άλλη έπρεπε να το καταλάβουν και οι ίδιοι. Και νομίζω ότι το τέλος απέδειξε ότι σωστά πράξαμε. Κατερίνα. Σεβασμιότατε, την ευχή σας αρχικά. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται πολλή συζήτηση και έχει δημιουργηθεί μία φημολογία, αλλά και μία σημειολογία ότι είναι πόλεμος όλα αυτά κατά της εκκλησίας, της θρησκείας, με κάποιους ιδιαίτερα φανατικούς να ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Πώς απαντάτε εσείς, Σεβασμιότατε, σε αυτά τα ζητήματα? Προσπάθησα με το άρθρο αυτό, ακριβώς αυτό, να απαντήσω, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έναν διωγμό. Μπορεί μερικοί να τον ήθελαν, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έναν διωγμό. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα το διωγμό του Νέρονα, όπως κάνουν κάποιοι το Διοκλητιανού με το σημερινό. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει για να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να γιομίσει μια εκκλησία και να έχουμε μετά διασπορά της ασθένειας? Και το λέω αυτό, γι' αυτό έγραψα και στο άρθρο, ότι είχα τις πληροφορίες μου από την Ρωσία και από την Ουκρανία, που έχω έτσι πολύ επαφή, και έβλεπα το δράμα που περνάνε οι άνθρωποι και το περνάνε ακόμα, ότι άνοιξαν οι εκκλησίες, κόλλησαν πάρα πολλοί άνθρωποι, κυρίως όμως τα μοναστήρια, που εκεί ξέρετε είναι τεράστιες κοινότητες, δεν είναι 5 και 10 ατόμων, είναι 500-600 μοναχοί, μοναχές. Δεν είχαν ανοίξει τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, επέμενε ο κόσμος να ανοίξουν, απειλούσαν, κάναν κλπ. Τελικά υποχώρησαν οι μοναχοί και οι μοναχές και έχουμε το αποτέλεσμα σήμερα μεγάλα μοναστήρια να έχουν πάρα πολλούς ασθενείς και νεκρούς ακόμα.
Αυτό λοιπόν τουλάχιστον προσπάθησα να αποδείξω στο άρθρο αυτό. Και χρησιμοποιήσατε και μια βαριά έκφραση, μιλήσατε για ιό της ανοησίας και για ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν σημάδια ανοησίας εκουσίως, δηλαδή οι οποίοι συνωμοσιολογούν χωρίς να κοιτούν τα δεδομένα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τουλάχιστον να δείξουμε, να δούμε τι γίνεται δίπλα μας. Δηλαδή όταν άκουγα ανθρώπους να μου λένε όλα αυτά είναι ψέματα και δεν υπάρχει τίποτα και είναι κατασκευάσματα των εταιριών, των μυστικών δυνάμεων κλπ. Δεν μπορούσα να τον έχω το πράγμα. Και μάλιστα θα είδατε στο άρθρο την μαρτυρία ενός ιερέα φίλου μου από το Βέλγιο, ο οποίος πέρασε το Γολγοθά του κυριολεκτικά στο νοσοκομείο από τον κορονοϊό και σώθηκε από θαύμα, από τις προσευχές όλων των φίλων του σώθηκε. Και το πιστεύει και το πιστεύουμε και εμείς. Τον είχαν ξεγράψει οι γιατροί. Και μόνο αυτό το περιστατικό λοιπόν πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Να προεκτείνω λίγο αυτά τα ερωτήματα και να σας πω, να μεταφέρω έτσι στην ομίγυρη, ότι πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι η στόχευση δεν ήταν μονάχα οι ανοιχτές ή οι κλειστές εκκλησίες, αλλά η θεία μετάληψη. Γι' αυτό και οι διώκτες ή αυτοί οι υπερασπιστές το να κλείσουν οι εκκλησίες έλεγαν ότι με τη θεία μετάληψη, με τη θεία κοινωνία μεταδίδεται ο Υιός. Κοιτάξτε, αυτό δεν το δεχόμαστε, δεν το θίξαμε αυτό το θέμα. Εμείς πιο πολύ μείναμε στο θέμα του συγχρονισμού. Και εμένα αυτό με ανησυχούσε, ο συγχρονισμός. Η θεία μετάληψη είναι ένα άλλο θέμα, είναι προσωπικό θέμα. Δεν θέλω να το ανοίξω τώρα αυτό το θέμα, είναι πολύ μεγάλο. Θα συζητηθεί στο μέλλον, πιστεύω, όπως συζητείται σε άλλες χώρες. Αλλά δεν θέλω αυτή τη στιγμή να επεκταθώ. Για μένα το κυριότερο ήταν ο συγχρονισμός. Ναι.